Piece of cake. Α, επίσης, κάποιοι θα δυσαρεστηθούν. Κάποιοι θα απολυθούν, γιατί είναι σεξιστές, γιατί είναι ρατσιστές και εσύ αποφάσισες ότι αυτό το πράγμα το απορρίπτει στη ζωή σου. Και αυτοί θα δυσαρεστηθούν. Δεν υπάρχει τρόπος να το κάνεις αλλιώς. Εάν ο Γιάννης πει ότι η παράδοση είναι κανόνας απαράδοτος στη ζωή μου, εμένα μάλλον θα με ξεχάσει. Λίγο γυάλα δεν είναι όλο αυτό, δηλαδή. Πώς? Λίγο γυάλα, ότι απευθύνεσαι πια και έχεις 15 ανθρώπους και όχι 25 ή 100 που έχεις μέχρι τώρα. Βάζεις δίπλα σου τους ανθρώπους που θέλεις να έχεις δίπλα σου. Να πω ένα παράδειγμα. Ναι. Έγραψα τώρα εδώ πέρα κάτι που είναι σημαντικό για μένα, να έχω αυτό το πατηράκι από προχθές. Αφού είναι πλαστικό, ναι, το βάζω στην τσάπα. Άρα λέω για μένα η οικολογία είναι τρόπο ζωή. Τέλος, δεν υπάρχει. Πάρα πολύ ωραία. Στη δουλειά μου, λοιπόν, πώς θα το εφαρμόσω. Ο απομυθευτής που είναι περισσότερο οικολογικός, να το πω έτσι. Να το προτιμήσω. Έχει ένα 30% παραπάνω κόστος. Τελείωσε. Ξεχνάω τους άλλους και λέω τελείωσε. Από εδώ και πέρα θα πληρώνω 30%. Στις αρχές σου έχεις βάλει και το να βγάζεις χρήματα, φαντάζομαι. Ναι, να υπάρχει και αυτό. Ποιο είναι πιο ψηλά. Το 30% μεγαλύτερο κόστος. Είναι αναπνοή, δεν είναι. Ακριβώς. Οπότε τι θα κάνεις. Δεν θα είσαι πραγματική στον εαυτό σου, θα νιώθεις ενοχές που χρησιμοποιείς το χαρτί που είναι φτιαγμένο από χλωρίνη. Ή θα πληρώσει παραπάνω για να πάρει τον εύκολο μέρο. Εσύ θα διαλέξει. Τι είναι πραγματικά η υψηλότερη αξία για σένα. Εμένα είναι. Το χαρτί, το πάκο, το πιο φθηνό που υπάρχει με τη χλωρίνη είναι στα 3 ευρώ. Και στα 4 ευρώ είναι περίπου το ποσό που είπε. Στα 4 ευρώ είναι το ανακυκλωμένο το πιο φθηνό. Εντάξει. Ποιο πεδίο θα αγοράζει για την εταιρεία σου. Αυτό είναι που ορίζει το ότι εμεί έτσι απολύουμε, έτσι προσλαμβάνουμε. Εάν το κάνεις με το χέρι στην τσέπη, τότε πρέπει να αγοράζεις τα φτηνά και η οικολογία είναι χαμηλότερα στις αξίες σου. Δεν είναι κακό, δεν το κρίνω. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι αν θες να είσαι σωστή με τις αξίες σου, τις ιεραρχίες, και μετά λειτουργείς με βάση αυτό. Και όταν θα έχεις κάνει όλη αυτή τη διαδικασία που είπαμε αμέσως μετά, και όταν θα έχεις κάνει όλη αυτή τη διαδικασία που είπαμε, όλα αυτά τα βήματα, θα είσαι αρκετά πιο σίγουρη από ότι αυτή τη στιγμή για το ποιο από τα δύο είναι πιο σημαντικό για σένα. Νιώθω μία αντιπαλότητα, αντικρούονται αυτά τα δύο. Χρειάζεται να τα δουλέψεις λιγάκι παραπάνω. Είναι αυτό. Και τα δύο πάρα πολύ. Η αισθητική, ας πούμε, και η οικολογία. Εάν δηλαδή. Η αισθητική, όπως. Ωραία, εάν εσύ για να βγάλεις λεφτά έπρεπε να φτιάξεις ένα τάνκερ με μόνο μία στρώση αλουμίνη, όπως το λένε, σίδερο απ' έξω. Και δεν υπήρχε άλλος τρόπος να βγάλεις λεφτά. Θα το έκανες. Χρειάζεται να το δουλέψει παραπάνω αυτό το κομμάτι. Γιατί όντως υπάρχει ένα πόλεμο. Ναι, με πάλι ο σκλαβενίτη. Χρειάζεται να πάρει. Είναι καλύτερο, άμα είναι και 10 χιλιόμετρα μακριά, δεν τα πας. Και δεν ξέρεις και τον καλύτερο μετά να πας. Άρα. Ακριβώς. Χρειάζεται να πεις. Η άνεσή μου είναι σημαντική. Εγώ ξέρω ανθρώπους που πηγαίνουν από το παλιό Φάληρο στο Μαρκόπουλο, επειδή εκεί πέρα έχει οικολογική αγορά με υπέροχα μανιτάρια. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Σε ενδιαφέρει η γεύση, σε ενδιαφέρει το οικολογικό, σε ενδιαφέρει να κάνεις και την πόρτα σου, οπότε πηγαίνεις εκεί. Εγώ δεν θα το έκανα με τίποτα. Ναι, και κάνω παρέα με τον κόσμο. Κάνω μανιτάρια, α πούμε. Όχι, λέω ένα παράδειγμα. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί είναι ευτυχισμένοι με τις επιλογές τους. Κατάλαβα καλά όμως εδώ. Μιλάμε για κάτι άλλο. Ότι χρούονται. Ναι, δεν απορρίπτεις όποιον είναι εκτός από αυτό, γιατί μιλήσεις για άλλα. Ναι, γιατί λέμε ότι απολύεις τον άλλον που δεν είναι οικολόγος και τον έχεις στην εταιρεία. Ναι, κάνεις μια επιλογή, έτσι. Δηλαδή τον προμηθευτή που δεν είναι στις αξίες σου, επιλέγεις αν θέλεις να τον έχεις ή να μην τον έχεις. Ή αν θέλεις να είσαι ευτυχισμένη ή όχι. Εάν θέλεις η εταιρεία σου να είναι πιστή στις αρχές της ή όχι. Άρα, είναι επιλογή, μισό λεπτό. Έχουμε και ρωτήσαμε το αυτό μου. Παρακαλώ. Όχι, απλά θέλω να πω ότι εδώ η ψευδική είναι τη συνέπεια απέναντι στο ίδιο στον εαυτό. Ναι, και η έννοια της ιεραρχίας. Γιατί αυτό σου οδηγείς. Ακριβώς. Γι' αυτό η πρώτη ερώτηση είναι, θέλεις εσύ να ορίζεις αυτά που σε ορίζουν. Εάν θέλεις εσύ να ορίζεις αυτά που σε ορίζουν, πρέπει να σε ορίζουν αυτά που ορίζεις. Πρέπει να πεις ότι εμένα με ορίζει ότι είμαι οικολόγος και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην δώσω 50 ευρώ παραπάνω για να πάρω τον τριπλό τον κάδο. Εδώ πέρα, ακριβώς από πίσω, έχει τον τριπλό. Και δεν υπάρχει περίπτωση ούτε ένα καλαθάκι στην εταιρεία μου να μην έχει αυτό το τριπλό τον κάδο. Παραπάνω έξοδο δεν με νοιάζει. Θα τα βγάλω από αλλού. Αν είναι θα το προβάλλω και ειλικρινώς θα δείξω προς τα έξω ότι εγώ είμαι οικολόγος και θα έχω κέρδος από αυτό.
θα πω ότι το 3% των κερδών μου πηγαίνει σε οικολογία. Θα πω ότι από του χρόνου θα έχουμε μόνο ηλιακούς οσοριστές όλη την ενέργεια της εταιρείας μου. Θα κάνω ό,τι χρειάζεται, τόσο ώστε εγώ να είμαι σωστός με τον εαυτό μου, τόσο ώστε να είμαι εγώ ευτυχισμένος και η εταιρεία μου να δουλεύει σωστά. Εάν έρθει ένα παιδί το οποίο θα σου ζητήσει τη δουλειά της γραμματέως και θα σου πει, εγώ έχω κάνει εθελοντισμό στην Greenpeace και, και στη WWF και έχεις κάποιον άλλον που κάνει σχεδόν τα ίδια, ίσως λιγάκι καλύτερα, που δεν έχει κάνει τέτοια πράγματα, εσύ πρέπει να διαλέξεις τις Greenpeace και τη WWF. Ναι, γιατί αυτόν θα εκτιμάς να έχεις κάθε μέρα στο γραφείο σου. Αυτόν και το θέλεις, αλλά ο άλλος πάει και πετάει το εκεί, επιμένει ότι το πλαστικό δεν το βάζει στο γκούσο στο κάτω. Θα το πω ξανά. Οκ, okay, το παίρνω εγώ και το βάζω στο γκούσο στο κάτω. Δεν θα θυμώσω με αυτό. Αυτόν θα εκτιμάς που έχεις κάθε μέρα στο γραφείο σου. Και θα το ξαναπώ. Αυτόν θα εκτιμάς που έχεις κάθε μέρα στο γραφείο σου. Αυτός που διαφωνεί ή δεν συμφωνεί με τις αρχές σου, δεν θα είναι το πιο όμορφο πράγμα στο γραφείο σου. Εάν έχεις, γιατί συγγνώμη, ειδικά στο θέμα της πρόσληψης, υπάρχει τεράστια επιλογή αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει θέμα να μην το κάνεις αυτό. Μπορείς να βρεις κάποιον ο οποίος ασχολείται με τα οικολογικά, για να πάρεις σχέση με οποιοδήποτε θέση. Δηλαδή μόνο οι εμπριστές δεν ασχολούνται με τα οικολογικά. Άμα κάποιος που ψάχνει οικολόγο, θα ψάχνουν όλοι. Άρα είναι οικολόγος. Όχι, δεν θα πείτε ψάχνουν οικολόγους. Αυτό θα κάνετε. Είναι το ένα το βήμα. Θα βγάλετε ανακοίνωση παντού. Αν είστε εταιρεία είναι πάρα πολύ εύκολο, αν είστε οικογένεια είναι πιο δύσκολο. Αλλά θα βγάλετε ανακοίνωση παντού ότι εγώ αυτός είμαι. Από εδώ και πέρα, όποιος προμηθευτής θέλει να με προσεγγίσει, επειδή ακολουθεί τις ίδιες αρχές με μένα, να με προσεγγίσει. Όποιος πελάτης θέλει να έρθει στην εταιρεία μου, επειδή αγαπάει αυτές τις αρχές, να ξέρει ότι εγώ θα είμαι δίπλα του σε αυτές τις αρχές.